με την εταιρεία Kraus Maffei Wegmann, γνωστότερη με τα αρχικά KMW, για την προμήθεια 170 οχημάτων Leopard αξίας 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και οι γερμανικές αρχές, σύμφωνα με το Spiegel, στρέφουν την έρευνά τους στο εάν υπήρξαν πράγματι δωροδοκίες και φαινόμενα διαφθοράς από την εταιρεία. Μάλιστα, όπως αναφέρει το Spiegel, η εισαγγελία του Μονάχου από το 2004 διερευνούσε την υπόθεση, ζητώντας δικαστική συνδρομή από τις ελληνικές αρχές, ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το γερμανικό περιοδικό, δεν είχε υπάρξει απάντηση. Και από την πλευρά της, η εταιρεία KMW, που αρνείται ότι επέτρεπε διακίνηση μιζών, ανέθεσε τη διενέργεια σχετικής έρευνας σε επιτροπή ανεξάρτητων ειδικών, προκειμένου να διαλευκαθεί αν υπήρξαν φαινόμενα διαφθοράς εντός της εταιρείας. Όμως, Ρίτσα, η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, με αποκλειστικό της δημοσίευμα, αναφέρει πως η γερμανική εταιρεία φέρεται να δελέασε την Ελλάδα για την αγορά των Leopard με αντάλλαγμα διαφιλονικούμενα αντισταθμιστικά ωφέλη ύψους 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να δείχνουν ότι έχουν υποφεληθεί Έλληνες πολιτικοί. Παράλληλα, και η εισαγγελία της Βέρνης στην Ελβετία έχει ξεκινήσει έρευνα σε δύο τράπεζες, στις οποίες ο Αντώνης Κάντας τηρούσε λογαριασμούς, μέσω των οποίων φαίνεται πως διακινήθηκαν οι μίζες και δεν αποκλείεται να επιβληθούν πρόστιμα. Να ευχαριστήσουμε τη Λία Κοντοπούλου. Τα χρήματα που συγκέντρωσαν οι ομογενείς για την...